Κυρίες και κύριοι, κάθε φορά που είναι να κάνω μια εκπομπή για αυτές τις πατρίδες, κάθε φορά που είναι να κάνω μια εκπομπή για άγιες λέξεις, κάθε φορά που είναι δουλειά μου να σας τσιγκλίσω, να σας θυμίσω, να βάλω το καρφί εκεί που πονάει, αισθάνομαι περίεργα, αισθάνομαι πολύ συγκίνηση, όχι λόγω καταγωγής, αλλά γιατί βρίσκομαι σε μια θέση που πρέπει να θυμίζω τα αυτονόητα. Αυτά δηλαδή που θα πρέπει να κάνει ένα σχολείο, ένα πανεπιστήμιο, μια ακαδημία κλπ. Να καλώ φίλους μου με τους οποίους πονάμε μαζί για τέτοια πράγματα και συνεχώς να στριφογυρνάμε το μαχαίρι στην πληγή. Γιατί θα έπρεπε όλες οι πόλεις οι οποίες λέγονται Αθήνα και με την έννοια όχι την αθηναϊκή έννοια, την έννοια της πόλεως Αθήνας, αλλά με την πνευματική διάσταση της λέξεως που σημαίνει φωτισμένες πόλεις όλο τον πλανήτη Γη, όπως αυτή που θα σας πω τώρα, η Αθήνα της Ανατολής, η μεγάλη Αθήνα της Καπαδοκίας, η μεγάλη Αθήνα της Καθημάς Ανατολής, όπως θα πρέπει να το λέμε, αυτή η πνευματική εστία των Ελλήνων εκεί στα Τρίσβαθα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα θέμα προς συζήτηση, προς θέαση στις τηλεοράσεις μας, στα ραδιοφωνά μας κλπ. Για να μην ξεχνάμε. Γιατί με πονάει αυτό το «δεν ξεχνώ». Με πονάει πάρα πολύ το «δεν ξεχνώ». Και προσπαθώ κι εγώ και οι συνεργάτες μου να μην ξεχνάμε. Ο πρόλογος είναι μακρύς, γιατί μακριά μας είναι σήμερα πια η μεγάλη συνασός της Καπαδοκίας. Και κοντά μου για να ξανά μα να υπενθυμίσω, έχω κάνει πολλές εκπομπές για τη συνασό, όλη αυτή την ιστορία είναι ένας αν μη τι άλλο συνασίτης, που τη λέξη συνασό τη λέει 15 φορές το δευτερόλεπτο στη ζωή του, ο Κυριάκος ο Βλασιάδης. Γεια σου Κυριάκο μου. Καλημέρα. Καλά είσαι? Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί να ξανανασκαλέψουμε μνήμες, να ξαναπονέσουμε. Το ευχαριστώ δικό μου για την πρόσκληση. Για την πατρίδα σου. Για την πατρίδα. Που είναι πατρίδα μας. Βέβαια. Όλων. Άσχετα αν έχω μια καταγωγή, μια ηθαγένεια από την πλευρά της μητρός μου από την Καπαδοκία, δεν το παίρνω έτσι. Οποιοδήποτε χωριό και να καλέσω εδώ, έστω και το πιο μικρό, το θεωρώ πατρίδα μου της Ελλάδος για να μου μιλήσουν γι' αυτό. Είναι πατρίδα είναι μου. Είναι μια πατρίδα των Ελλήνων. Είναι μια πατρίδα των Ελλήνων. Η συνασός της Καπαδοκίας. Και όμως θα σου πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που τώρα που μας ακούνε και μας βλέπουν ίσως να έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με την λέξη. Ούτε που την ξέρουν. Ούτε που την ξέρουν. Δύσκολα θα τη δείχνα στο χάρτη. 1000 χιλιόμετρα μέσα από τη Σμύρνη. 1000 χιλιόμετρα. Τα βάθη της Ανατολής. Κι όμως, τίποτα δεν τους εμπόδισε αυτούς τους ανθρώπους από το να μείνουν Έλληνες, να παραμείνουν Έλληνες, να φέρονται ελληνικά, να σκέφτονται ελληνικά, να γράφουν ελληνικά, να μιλάνε ελληνικά, ελληνόγλωσσοι, ελληνόφωνοι, να χορεύουν ελληνικά, να τραγουδάνε ελληνικά, να αναπτύξουν τον ελληνικό πολιτισμό. Από τα λίγα χωριά της Καπαδοκίας, 10-15 χωριά, που μιλάγανε ελληνικά. Αμιγώς ελληνικά. Αμιγώς ελληνικά. Και τα άλλα μιλάγανε, αλλά. Νεοελληνικά κυρίως. Ναι. Και είχαν και αρχαίες ελληνικές λέξεις. Και εκφράσεις, ναι. Θα σου πω μάλιστα ότι το ξέρεις φυσικά, δεν νομίζω ότι έχω κάτι να σου πω που δεν το ξέρεις από τη συνασό. Θα θυμηθούμε μάλιστα ότι υπάρχουν ενίγματα πάνω γραμμένα πάνω από τις πόρτες ή μέσα στα σπίτια. Και τυχογραφίες των συνασιτών. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει τυχογραφίες. Τυχογραφίες. Και κάποια ενίγματα που είναι στην αρχαία ελληνική. Ναι. Δείγμα ότι την γνώριζα την αρχαία ελληνική, άσχετα για λόγους πρακτικούς, εκείνη την εποχή μιλούσαν την νεοελληνική. Συνασός λοιπόν της Καπαδοκίας, πες μου, προσδιορίσέ μου την ιστορικά. Δεν ξέρουμε πότε ιδρύθηκε. Ιδρύθηκε ως πόλη, ναι. Πιθανόν πριν από το 1600. Μαζεύτηκαν από διάφορα μέρη της Καπαδοκίας, συγκεντρωθήκαν στη Συνασό, βρήκαν ένα μέρος χαμηλό μεταξύ βουνοκορφών
Σαν αεροπαίδιο κάτι. Για να μην φαίνονται από τους έξω. Mm. Για να μην φαίνονται από τους έξω. Και κτίσανε, σκαλίσανε σπίτια μέσα στα βράχια και καταρχάς μείνανε εκεί, μένανε εκεί. Μετά σιγά σιγά. Αυτό είναι ένας λόγος που ίσως η ετυμολογία της είναι και από το σύναξη. Μπορεί. Δηλαδή συνάχθηκαν. Γιατί δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται η λέξη. Αν και οι πόλεις λέξεις με καταλήξεις ασός είναι πανάρχες, είναι πρωτοελληνικές, είναι πελασγικές, αλλά λένε τέλος πάντων. Λένε ότι πρόκειται η λέξη συν από το περσικό ήλιος. Συν είναι ήλιος. Καλά, τώρα τι περσικό ήλιος, αφού το σαν είναι το ελληνικό νιεζάν. Είναι ο Δίας Ζεύς Ζαν. Ο Δίας Ζεύς Ζαν έγινε στα περσικά, έγινε σαν Ζαν και συν. Στα αγγλικά σαν. Πιο περσικό, όλοι βρίσκουν αυτό που όλοι βρίσκουν Πέρσες, Ινδοευρωπαίους, Ινδογερμανούς και δεν ξέρω εγώ τίποτα, Αριανούς και από τον άλλο πλανήτη. Αυτά μας λέγανε. Αυτό τρελαίνομαι έτσι. Δηλαδή, ό,τι οι Φοίνικες λέει, λες και υπήρχε λαός που λέγεται Φοίνικες. Η μητέρα μου μας έλεγε ότι στο σχολείο τους έλεγε ο δάσκαλος ότι προέρχεται από τη λέξη σύναξη. Να, ο στρατών λέει, το στρατιωτών του Μεγαλέξανδρου. Αλεξάνδρου, ναι. Έγινε κάποια σύνταξη. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο. Προφανώς. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να διαδίδεται και να λέτε. Αυτό που σας έλεγαν οι γονείς σας και οι παππούδες σας. Όχι αυτό που λένε οι σπουδαγμένο ακαδημαϊκό. Το λέω, αλλά μας παρεξηγούν πολλές φορές. Δεν πειράζει. Καλύτερα, να σου πω, καλύτερα παρεξηγημένος παρά να καταχωρηθεί στα κατάστοιχα της ιστορίας τα μαύρα. Σωστό. Έτσι. Λες, τέλος πάντων. Πάντως η ετυμολογία της είναι αβέβαιη. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτό που είπες. Επειδή εκεί κάποτε. Κάποια στιγμή έγινε μια σύναξη. Ναι. Κέντρος Ελλήνων. Στο λεξιλόγιο των συναξιτών υπάρχουν πάρα πολλές αρχαίες ελληνικές λέξεις. Όπως παράδειγμα το κόρτον. Προέρχεται από το αρχαίο κρότον. Το τσιπούρι των ζώων. Mm-hmm. Και άλλες. Πράγμα, και τώρα, έχω κάνει ένα λεξικό. Το έχω συγκεντρώσει περίπου 5.000 λέξεις. Σου εύχομαι κάποια στιγμή να εκδοθεί, γιατί ξέρω την πάλη σου και τον αγώνα σου να εκδοθεί αυτό το λεξικό και που δυστυχώς δεν έχεις κάποια βοήθεια για όλο αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Είναι μη εμπορικό. Ποιος θα το αγοράσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε ένα κράτος που να φροντίζει για όλα αυτά τα πράγματα, που θα έπρεπε να έχουμε ειδικό τμήμα για τις γλωσσολαλιές και τις ντοπιολαλιές και τα γλωσσικά μας ιδιώματα. Δυστυχώς οι προηγούμενοι προγόνοι μας δεν το καταφέραν αυτό να το γράψουν. Είχαμε ένα. Ψυχή του σωματείου, τον Ταγκαδόπουλο, καθηγητής και δάσκαλος της Συνασό. Δάσκαλος. Μάζεψε λέξεις πολλές, έκανε και θεατρικά έργα με συνασίτικη διάλεκτο, αλλά δεν κατάφερε να. Πολλά από αυτά τα έργα παίχτηκαν και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με μεγάλη επιτυχία, με φορεσιές ντόπιες, με συνασίτες ερασιτέχνες τοπιούς. Κρίμα να μην σώζεται ένα βίντεο δεν από υπάρχει, αυτή την παράσταση. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Φωτογραφίες μόνο έχουμε. Μόνο φωτογραφίες, ναι. Άρα λοιπόν, μιλάμε. Περιγράψε μου την πόλη. Πώς είναι για κάποιον που δεν έχει πάει, δεν την έχει δει. Κοίτα να δεις. Η παλιά, είπαμε, ήταν σκαρισμένα τα σπίτια υπόσκαφα, με σαν βράχο, υπόσκαφα. Έχουν μείνει ακόμα. Αλλά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πριν φύγουν από 100-200 χρόνια, έχτιζαν σπίτια αρχοντικά. Εξαιρετικής τέχνης. Σκαλισμένα, με φορούσια, με άνδρους, με δικέφαλους αετούς. Με πόρτες καταπληκτικές, μοναδικές πόρτες. Δεν έχω βρει μία ίδια με την άλλη. Ίδια με την άλλη. Κάθε μοναδικές. Πόρτα είναι μοναδική. Μοναδική. Είναι. Και μέσα σχεδόν τα περισσότερα σπίτια είχαν τυχογραφίες από πολλούς καλλιτέχνες, αλλά κυρίως από τον Κωστή Μελετιάδη, ο οποίος σπούδασε στην Βενετία ζωγραφική και κλαρίνο, έφερε το κλαρίνο στην Καπαδοκία. Δεν υπήρχε άλλο χωριό που να παίζει κλαρίνο. Mm-hmm. Και ήταν με το βιολί και τον τέφι, ήταν η ζυγιά. Η κομπανία. Η κομπανία που γυρίζαν και παίζανε τα τραγούδια. Να πούμε για τα τραγούδια. Να πούμε για τα τραγούδια. Καταρχήν πες μου κάτι. Για τι πληθυσμό μιλάμε. Όταν φύγανε από εκεί ήταν περίπου 3.000 Έλληνες. Και να πούμε για ανταλλάξιμους έτσι. Ανταλλάξιμους. Φύγανε από εκεί. Με τους Αραμπάδες κανονικά πήγανε στη Μερσίνα.
Και από την Εσίνα φύγανε με το καράβι για τον Πειραιά. Και πώς, πού ήρθανε, Πειραιά οι περισσότεροι? Κυρίως Πειραιά. Προσπάθησε το σωματείο τότε που ιδρύθηκε, το 25 ιδρύθηκε το σωματείο, από τα πρώτα σωματεία που ιδρύθηκαν, προσπάθησε να βρει περιοχή να τους βάλει. Τελικά έγινε ένα χωριό στη Βόρειο Εύβοια, στην Ιστιαία δίπλα, έγινε οικισμός, μπήκανε πολλοί εκεί, αλλά δυστυχώς είχε ελαινοσία και αποδεκατίστηκαν οι περισσότεροι και οι άλλοι φύγανε, ήρθαν στον Πειραιά. Γιατί? Γιατί οι συνασίτες δεν ήταν αγρότες, mm-hmm. δεν ήταν κτηνοτρόφοι. Οπότε δεν μπορούσαν να ζήσουν με τέτοια απασχόληση. Ήτανε αστεί κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Και ήρθαν στον Πειραιά. Τον Πειραιά προοδεύσανε πάρα πολύ, είχαν πάρα πολλά μαγαζιά εμπορικά συνασίτικα, βιομηχανίες. Όπως τι είδους, με τι πράγματα. Μπακάλικα, ναυτιλιακά, γκαλερίας. Βρέθηκε εφοπλιστές έγιναν συνασίτες. Ναυτιλιακά ίδιος κυρίως ήτανε. Θα έλεγε κανείς, στον Πειραιά λίγο... είχαν πολλά μαγαζιά. Πολλά θα έλεγε κανείς ότι ήταν λίγο ξύμορο από αυτούς τους βουνίσιους στα βάθη μέσα της Ανατολίας να γίνουν ναυτιλιακοί και πράκτορες. Τους παρέσει η θάλασσα. Ωραίο. Ήταν στη θάλασσα το κέρδος. Να πούμε ότι, όπως είπες, ήταν αστεί και όχι μόνο αυτό, αλλά είχαν και αντιπροσωπείες στην Κωνσταντινούπολη. Και στην Κωνσταντινούπολη και στην Αμερική. Και στην Αμερική. Και στον Πειραιά. Και στον Πειραιά. Και κυρίως. Αυτοί βοηθάγανε. Το σωματείο. Την ανταλλαγή. Mm-hmm. Βοήθησαν πάρα πολύ στην ανταλλαγή. Να βάλουν τα κοιμήλια σε κυβότια, να βάλουν αραμπάδες. Όλα αυτά ήταν βοήθεια. Πληρώσανε δηλαδή για αυτά. Όλα αυτά ήταν από τους ξενιτεμένους. Να πούμε ότι οι συνασίτες είχαν το προνόμιο να έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα του χαβιαριού. Στην πόλη. Ναι. Την πόλη. Ναι. Οι χαβιαράδες όλοι στην πόλη. Είχαν συντεχνία. Μονοπωλιακά σχεδόν. Σχεδόν, έτσι, ναι, σχεδόν. Ήτανε οι χαβιαράδες συνασίτες. Ναι. Και αυτό τους βοήθησε να γνωρίσουν τον μεγάλο ευεργέτη, τον Βαρβάκη, Ιωάννη Βαρβάκη, ο οποίος ήταν κολλητός με την βασίλισσα της Ρωσίας, πώς τη λέγανε, την Κατερίνη. Και αυτός έδωσε 10 βαρέλια χαβιάρι. Και έγινε το αρεναγωγείο. Το περίφημο αρεναγωγείο της Συνασού. Οχτατάξιο. Αυτό σημαίνει. Οχτατάξιο. Με πόσα παιδιά θυμάσαι, πόσα παιδιά. Έγινε πολλά παιδιά. Ήταν η εποχή που κάνα πολλά παιδιά Έλληνες. Αυτό σημαίνει ότι η Συνασός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εν μέσω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δηλαδή, είχε το δικό της πανεπιστημιακό ίδρυμα. Πανεπιστημιακό, όχι, ήταν της Ελλάδος, το σχολαρχείο που λέγαμε. Τι όχι, εκείνη την εποχή με τι ισοδυναμούσε αυτό. Η μητέρα μου έλεγε, μας έλεγε ότι η τετάρτη τάξη τελείωσε και μάθανε όμοιρο. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει ένα αυτοδιοίκητο του τόπου, γιατί είχαν και γερουσία δικιά τους. Δημογερωτία και τουρκική και ελληνική. Ο καθένας δίκασε μόνος. Μέχρι και δίκη. Οι δικαστές. Η δημογειροδία έκαναν ό,τι ήθελαν. Ό,τι θέλανε, έκαναν η δημογειροδία στο χωριό. Κανονισμούς για τη γέννηση, κανονισμό για τον βάφτιση, κανονισμό το για τον γάμο. Όλα. Κανονισμό με κανονισμό. Όλα αραβώνας. Όλα με κανονισμό. Μέχρι που δίκασε Οθωμανό για βιασμό και τον έστειλε εξορία. Η ελληνική δημογειροδία. Αυτά όλα, επαναλαμβάνω, εν μέσω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί η Συνασός φυσικά εκεί που είναι μες στην Καπαδοκία δεν είναι. Πρώτου 1900, έτσι μιλάμε, πρώτου 1900. Ναι. Για να καταλάβουμε για ποια πόλη μιλάμε, να καταλάβουμε για τι πόλη μιλάμε, μάλιστα συνασίτες ήταν και ένας από αυτούς που εξέλεγαν και πατριάρχη. Έτσι. Ήταν μέσα στην ομάδα, στην επιτροπή. Στο εκλεκτορικό σώμα της πόλης. Έτσι, ναι. Ήταν στο. Στο Πατριαρχείο. Έτσι, για να καταλάβουμε για ποια πόλη μιλάμε. Γιατί μιλάμε για πόλη. Έτσι, δεν μιλάμε για χωριό. Δεν μιλάμε για χωριουδάκι. Ήτανε προχωρημένα. Έτσι, μιλάμε αρχοντικά, δρόμους, ρημοτομίες, σχολεία, ξενοδοχεία. Μοναστήρια, εκκλησίες. Τριόρφο σε
πώς το λένε, σε βράχο. Σε βράχο, τηλεόραφο. Σε βράχο, τηλεόραφο. Τον Άγιο Βασίλειο λέει. Άγιο Νικόλα. Τον Άγιο Νικόλα. Τον κάνει. Και μπροστά, υπέροχος τόπος για να γίνεται χορός. Έτσι. Αυτός ο υπέροχος καπαδοκικός χορός. Το οποίο μοναστήρι τώρα τελευταία, ένα συνασίτης εφοπλιστής, μην πω το όνομα, το με δαπάνες του ανακαινίστηκε. Γιατί μου το όνομά του, δηλαδή. Δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Μήπως. Α, μήπως δεν θέλει ο άνθρωπος. Ναι. Εντάξει, ωραία. Μήπως δεν θέλει αυτό. Δεν μπορεί να μην θέλει αυτό. Ωραία. Και με παλιά φωτογραφία του 1900 φωτογραφία ανακαινίστηκε. Πολύ ωραία. Έγινε πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε βάλει μέσα και εικόνες αντίγραφα φωτογραφικά των εικόνων που φέρανε από εκεί, οι οποίες πρωτότυπες φυλάγονται στον Άγιο Νικόλα της Νέας Συνασού στην Εύβοια. Ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Κεντρικός ναός του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Βέβαια. Έτσι. Στον οποίο ο πατέρας μου πριν από 110 χρόνια, 7 χρονών, 8 χρονών, έψαινε τον Απόστολο. Άλιστα. Προσωπικό είναι αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να το πούμε. Πολύ σημαντικό. Και να πούμε ότι οι ναοί στην Καπαδοκία χτίζονται να πρέπει να χτίσουν σε 40 μέρες, έτσι. Ναι. Μπαμπαμ. Ό,τι προλάβεις χτίσει. Γιατί αλλιώς. Σηκώθηκε όλο το χωριό. Υπήρχε μια προσωρινή άδεια δηλαδή. Σηκώθηκε όλο το χωριό και έβαλε χέρι και χτίστηκε μέσα σε 40 μέρες. Γιατί αλλιώς το έλεγε άδεια γκρεμιζόταν. Ό,τι είχε κάνει, αν δεν είχε κάνει. Είχαν και κάνει μια κομπίνα. Του είχαν δώσει ένα κορδόνι. Τόση να γίνει η εκκλησία. Και το κορδόνι ήταν τρίκλωνο. Και το κάνανε τριπλάσιο. Το τριπλασιάσανε. Λύσαν τους κλόνους του δηλαδή. Και το κάνανε τριπλάσιο. Αυτό λέει ότι είναι Έλληνες. Καθαρά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πούμε για να αποδείξουμε την ελληνικότητα της πόλεως. Υπέροχη λοιπόν. Το Άγιος Βασίλης, δεν είπαμε την εκκλησία του Αγίου Βασιλείου που μπαίνεις από πάνω και μπαίνεις από κάτω. Ήταν υπόσκευο παλιό κρυσφύγετο. Ήταν σε ένα ρέμα σκαλισμένο από πάνω, τηλεόραφο κάτω και είχε κάτω στο ρέμα έξοδο. Έξοδο στο ποτάμι κάτω να φύγεις. Και φεύγανε. Και φεύγεις. Μετά το δηλαδή σκαλίσανε. Δεν το λες εκκλησία αυτό, με συγχωρείς. Το λες μια βιτρίνα για να στην κάνω μάγκα όταν και εφόσον μου έρθει. Μετά έγινε εκκλησία. Μετά σκαλίστηκε. Ναι. Για τα μάτια του κόσμου. Με ιερό και τα λοιπά, με κολόνες. Αγιογραφήθηκε από τον Κωστή το Μελετιάδη. Άσχετα τώρα που είναι βγαλμένα τα μάτια του. Άρα με το ποτάμι το 2017 ένα μέρος του κατέρευσε. Κατέρευσε. Μάλιστα. Και χαθήκανε σπάνιες αγιογραφίες. Ναι, γιατί δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μέρημνα να πούμε για όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Ό,τι καταρρεύσει, καταρρεύσει και ό,τι σωθεί, σώθηκε. Ξέρω. Θυμάμαι και την εποχή που πήγαμε μαζί, που ήταν δεκαετία του 90, ήταν. Το 2000. Το 2000. Το 2000. Ακριβώς 2000. Ναι. Ήδη ήταν πολλά κατεστραμμένα. Ήδη ήταν πολλά κατεστραμμένα, έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι και μοίρα του καθενός. Αλλαγή πολιτισμών. Ναι, αλλαγή κόσμων. Κοσμικής θεωρίας. Πέσαμε και σε ανεικονικούς. Να τα προβλήματα. Λοιπόν, και υπήρχε και η Αψηλή Παναγιά. Ναι, Αψηλή Παναγιά ήταν ένα βουνό. Έξω από την Συνασό, 6-7 χιλιόμετρα μακριά. Ένα επίπεδο βουνό στην κορυφή. Ένα επίπεδο βουνό που είχαν χτίσει ένα εκκλησάκι στο το γενέσιο της Παναγίας. Αυτή το βουνό είχε η κορυφή 300 επί 200 μέτρα ήταν επίπεδο, όπως όλη η λάβα. Σαν οροπέδιο, ναι. Όπως όλη η λάβα του ηφαιστείου που κατέκλυσε. Του Αργέου, ναι. Που κατέκλυσε την Καπαδοκία ήταν επίπεδο λόγω του ηφαιστείου. Του ηφαιστείου και του υγρού της λάβας και μείνανε. Και χτίσανε εκεί πέρα πάνω ένα κρυσάκι το γενέσιο της Παναγίας. Και γύρω-γύρω από τη βάση, από τη οροφή, είχε σκαλισμένα καμιά εκατοστή δωματιάκια. Και μένανε εκεί 8 Σεπτέμβρη που είναι το γενέσιο, μένανε εκεί συνασίτες σαν εκδρομή, σαν διακοπές. Και κάθε μέρα γλέντι και τραγούδι και χορός. Ναι, αλλά σημασία έχει πως κατέβαιναν. Ρωμένοι. Καλά, αυτό το ένα, το σίγουρο, το άλλο. Με τον κόλιο κάτω. Γιατί ήταν απότομα. Όχι. Ήταν μονοπάτι. Ήταν δίσβατο φυσικά. Αλλά μονοπάτι. Είχαν και ζαζόα. Αφού λέει υπάρχει έκφραση. Έμεινα στο κολογάρτ.
Όχι, άλλη γειτονιά είναι αυτή. Άλλη γειτονιά. Άλλο μέρος είναι. Α, πού είναι αυτό. Άλλο, δεν ξέρω πού είναι. Πήγα να το βρω. Πού είναι. Δεν ξέρω, πήγα να το βρω, αλλά δεν κάνει. Υπάρχει και πιο απρόσιτο δηλαδή. Βέβαια, το Κολογάρ. Ανεβαίνανε πάνω για. Και μετά με τον Κόλιο σιγά-σιγά. Κατεβαίνανε κάτω με τον Κόλιο. Ενώ στο. Στην Αυστηρή Παναγιά, είχαν και ζώα, αλλά ήταν και πιο. Πιο βατά. Πιο βατό. Άρα δεν είναι. Εγώ ανέβηκα με τα πόδια. Ναι, πόσο ώρα είναι το... ναι, είναι... Με πήγε αυτοκίνητο φυσικά στις Πρόποδες, ναι. Και ανέβηκα με τα πόδια. Σε έκανα τέταρτο ανέβηκα. Δύσκολο ένα φυσικά. Ένα μισοωράκι ήταν, θυμάμαι. Και έβγαλα φωτογραφίες μόνος εγώ. Μόνος εσύ. Με έναν άλλο φίλο. Ήταν μοναδική στιγμή για μένα. Γιατί με αυτά μεγαλώσαμε. Αψηλή Παναγιά, Άγιο Νικόλαος, Άγιος Βασίλειος. Δεν μου λες κάτι. Γειτονιές. Το... Όμως σημαντικό για μένα είναι ότι επαναλαμβάνετε εσείς οι συνασίτες αυτό το πανηγύρι κάθε 8 Σεπτέμβρη, ναι. Εδώ σε ένα χώρο που έχετε στο Κρυονέρι. Είχαμε αγοράσει, είχαμε κάνει κατασκήνωση το σωματείο από το 48 στην Πεντέλη. Ενοικιασμένο χώρος από το μοναστήρι της Πεντέλης. Μέχρι το 55-60 κάναμε κατασκήνωση εκεί. Όλα τα συνοστόπουλα, δωρεάν κτλ. Μετά, δύο λεφτάδες, ας πούμε, συνασίτες, ο Πιγκόπουλος και ο Καΐρης, αγοράσανε για το σωματείο αυτή την έκταση στο Κρυονέρι και κάναμε κατασκήνωση μέχρι το 80. Ναι, και εκτός από την κατασκήνωση, αναβιώνεται και το πανηγύρι. Ναι, κάθε χρόνο, στο γενέσιο της Παναγίας, 8 Σεπτέμβρη, κάνουμε ένα πανηγυράκι, μια αναβίωση. Προσπάθεια αναβίωση. Προσπάθεια, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά χορεύουμε τα κόκκινα βάλτε. Τι να κάνω. Ναι. Τώρα, τελευταία βάλαμε. Ναι. Και τα συνασίτικα. Μπράβο. Δεν έχει. Ας το παραβλέψουμε, ας κοιτάξουμε την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ότι είναι ένα ορόσημο χρονικό που μαζεύονται οι συνασίτες και όποιοι άλλοι θέλουν. Φυσικά, οι Έλληνες είναι ευπρόσδεκτοι. Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Ωραίες που με έχετε καλέσει και για το ωραίο φαΐ που φτιάχνετε. Το Ερυστέ Πιλάφ. Το καταπληκτικό. Ερυστέ Πιλάφ λέγεται, είναι ρύζι και μακαρόνια τσιγαριστά. Το οποίο δεν είναι τίποτα δηλαδή επί της ουσίας, γι' αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω να λέω αυτό το καταπληκτικό έδεσμα. Το οποίο είναι, αρέσει σε όλους. Το οποίο ξαφνικά αρέσει σε όλους. Και γι' αυτό ξανάρχονται. Δηλαδή είναι τρομερό, αλλά αν το φας σπίτι σου. Το μαγείρεψε και το φάσπιτσα, θα πει εντάξει, μου να το κάνω, να περάσει η ώρα μου ή να περάσει η μέρα μου. Αλλά εκείνη την ημέρα, εκεί, με αυτή τη μνήμη και όλο αυτό που κουβαλάει, υπάρχει. Μου φαίνεται το καλύτερο πιάτο στον κόσμο. Υπάρχει και μια ειδική συνταγή που δεν την ξέρουμε. Δεν την ξέρουμε. Καλά κάνετε και το κρατάτε έτσι, το μαγικό τη υπόθεση. Αλλά επιμένω να σου πω ότι αυτό το απλό φαγάκι, εκείνη την ημέρα, γίνεται σύνδεση, το τρως και κάνει σύνδεση. Με την πατρίδα. Και είναι και μια ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι μαζί. Γιατί και μπράβο σας που κάνατε και ένα μνημόσυνο για όλους τους χαμένους Μικρασιάτες εκείνη την ημέρα. Δεν αναφέρεστε μόνο στους δικούς σας προπάτορες και προγόνους. Λοιπόν, αγαπητέ μου Κυριάκο, για τη Συνασσό να μιλάμε, θα μιλάμε κάτι αιώνες. Αιώνες. Πόσες φορές τη μέρα λες τη λέξη Συνασσό στην καθημερινότητά σου? Όσο προλαβαίνω. Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω, υπερβολικό είναι. Ασχολούμαι, έπεσα πολύ με τα μούτρα. Σου έχει πει κανείς, όχι παράτα μας και εσύ μωρέ με τη Συνασσό. Μη Συνασσή, δηλαδή εκτός από ψυχούλια. Μη Συνασσήτες κανένας. Κανένα. Μη Συνασσήτες κανείς. Σοβαρά. Συνασσήτες μου το έχουν πει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα πάμε λοιπόν τώρα σε πράγματα που εσύ έχεις ακριβώς εσύ ασχοληθεί. Και έχεις μεταλαμπαδεύσει. Είναι η χορή και τα τραγούδια. Που νομίζω ότι σε πονάει και πιο πολύ από όλα αυτό το πράγμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ τα έμαθα από τον Ταγκαδόπουλο, τον δάσκαλο που μας τα δίδαξε στην κατασκήνωση. Είχα κάτι κεραίες παραπάνω και τα έπιασα. Και τα έχω διδάξει σε πάνω από 50 χορευτικά συγκροτήματα. Το ξέρω, ναι. Άλλοι τα χορεύουν, άλλοι δεν τα χορεύουν. Άλλους αρέσουν, άλλοι δεν τα αρέσουν. Ο Παναγιώτης Μιλωνάς στην ΕΡΤ1 με κάλεσε με τη χοροδία του και την ορχήστρα του, τα διδάξαμε. Είχα και το χορευτικό του Δήμου Καλυθέα με τον Βασίλη τον Καρφή και τα χορέψαμε και έχουν μείνει 7-8 χορευτικά τα οποία είναι ελληνικά τραγούδια. Καλά, εννοείται, ναι. Μαναμετένιος Αργαλιός, Σήμερις η Σημεριανή, Πάγος του Προύστα στα Βουνά, Απόψεις τα μεσάνυχτα, Ζουρλένομαι,
Γιαννάκη μου το γάμο και άλλα. Υπάρχουν όμως και η Συνασσό σαν ακριτικό μέρος η Καπαδοκία έχει πολλά ακριτικά. Σπάνια ακριτικά τραγούδια. Του Διγενή, ας πούμε, που λέγαμε τα ναι. παλιά, ας πούμε, σαν κατηγορία. Ακριτικά τραγούδια τα οποία είναι ελληνικά. Ναι, τι, τα ελληνικά. Τι θα ήταν, στα κινέζικα. Χάνονται όμως. Ναι. Στην Τοπιολαλιά υπάρχουν τραγούδια δημοτικά. Μέσα στα τραγούδια υπάρχουν και λέξεις. Λέξεις. Τη διαλέξεις. Λέξεις, όχι όλο το ναι, τραγούδι. Υπάρχει ένα τραγούδι που είναι πολύ έτσι με την Τοπιολαλιά, το Αμαζόν Συνασίτης. Αλλά δεν ξέρουμε πώς ήταν η μελωδία του. Αμαζόν Συνασίτης. Αυτό ξέρεις, καταλαβαίνεις τι μνήμες κουβαλάει, έτσι, από την εποχή των Αμαζόνων. Δηλαδή μιλάμε στη μυθολογική εποχή. Μιλάμε οι Αμαζόνες ήταν βασίλισσες από τον Πόντο που έχουμε και το Μανόπουλο εδώ πέρα. Από τον Πόντο μέχρι τη Μικρασία, μέχρι περάσαν απέναντι Λέσβο. Δεν υπάρχει καταρχήν ναός στην Ελλάδα που στο αέτομά του να μην έχει την αμαζονομαχία. Δηλαδή, Αμαζόνες και μόνο που ασχολείστε, αναφέρεστε και μιλάτε για τις Αμαζόνες, οι οποίες χόρευαν εκεί σημαίνουν πέρα. Πολλά. Εγώ τις βλέπω να χορεύουν γύρω έξω από ένα Νικόλα αυτές. Βέβαια. Έτσι. Σημαίνει πολλά. Σημαίνει θυμάσαι πολλά. Καθόλου τι λέει το τραγούδι. Τώρα δεν το έχουμε συζητήσει αυτό να το πούμε, αλλά. Δεν μου έρχεται εδώ. Δεν σου έρχεται. Δεν πειράζει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι αυτό το τραγούδι κάνει τη μεγάλη σύνδεση. Την αρχαιότερη σύνδεση. Και το Μαλαματιάνιο Γαραλιός. Γιατί? Που είναι η ιστορία του Οδυσσέα με την Πινελόπη. Είναι από εκεί. Έτσι λένε. Ναι. Σας το λέγανε αυτό οι παλιοί, σας όχι, το έπαιξε. Όχι, όχι, όχι. Ένας καθηγητής έβγαλε ένα βιβλίο για το σχολείο, για τα γυμνάσια που έχει τον Όμηρο μέσα. Και αναφέρει αυτό το τραγούδι, το αναφέρει και είναι ακριβώς. Ως να εξιστορεί την. Του Ομήρου την περιπέτεια με την Πινελόπη που γύρισε μετά από χρόνια στην Πινελόπη και του λέει: Πινελόπη, λέει αυτό είμαι ο άντρας σου, δώσ' μου στοιχεία του σπιτιού, της τα λέει, μετά λέει: Δώσε μου στοιχεία του κορμιού, της τα λέει και λέει. Εσύ ο άντρας μου, εσύ ο κύρις μου. Το ίδιο είναι ακριβώς. Το τραγούδι του Μαλαματιάνιου είναι αγκαλιό τη Συνασσού. Να σου πω ότι αυτό συναντάται με παραλλαγές σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Και όπου Ελληνισμός ναι, και στην ναι. κάτω Ιταλία και στον Πόντο και ναι, παντού. Ναι. Και δείχνει ακριβώς την βαθιά επίδραση του Ομήρου, του παππού μας, του κοινού παππού μας, του Ομήρου και τη κοινή μας παράδοση ομηρική σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη Ελλάδα. Τη συνέχεια τη Ελλάδα. Συνέχεια τη Ελλάδα. Την οποία πολλοί τη φοβούνται, το ξέρει. Τρέμουν. Γι' αυτό ζηλεύουν, μα ζηλεύουν. Τώρα μην αρχίσω. Άρχισε τι, εδώ είναι μια εκπομπή ελεύθερη, αλλά επειδή σήμερα στον πλανήτη κυριαρχούν και μας κουνάνε το δάχτυλο κράτη, τα οποία πριν 100 χρόνια γίνανε. Κυριαρχούν τα όπλα, ναι. Όχι ο πολιτισμός. Ποιος έχει όπλο, ναι. Και κράτη τα οποία πριν 100 χρόνια γίναν κράτη, πριν 200 χρόνια γίναν κράτη. Με τα όπλα, επιβάλλοντας οικονομικές και τέτοιες συνθήκες. Και επειδή εμείς, ενώ η άρχουσα τάξη, η κυβερνώσα τάξη, θέλει να μιμηθεί αυτούς, λέει ότι και εμείς γεννηθήκαμε το 21. Έλατε. Έτσι. Λες και εμείς είμαστε όμοιοι και ίσοι με διάφορους. Δεν κάνουμε BMW και Mercedes, τι να κάνουμε. Ναι, δεν κάνουμε. Κάνουμε άλλα πράγματα. Εμείς. Ναι. Ναι. Αν είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, το πες. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό. Μόνο που αυτοί που κάνουν BMW και Mercedes είναι τα τσιμιτσικότσι με τους Τούρκους. Αυτοί μετράνε. Έτσι. 50 δισεκατομμύρια είναι το εμπορικό του σωζύγιο. Αυτοί μετράνε. Καταλαβαίνεις, είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, ναι. Και οι Γάλλοι ζανταρμάδες φιλαράκια κολλητά από κάτω, έτσι, και οι Αμερικανοί στο ψηλό και η Ελλάδα πάντα στην απέξω. Γιατί αν είσαι φορτωμένη μιλιά σε πετροβολούν. Βέβαια. Ένας συνασίτης παλιός, ένθερμος, που έκανα παράπονα έτσι και λέω, με κυνηγάνε λέω, που λέω για συνασό και τα Κυριάκο μου λέει, τα καρποφόρα δεν τα χτυπάνε. Τι να κάνω. Έτσι είναι. Μάλιστα. Αυτή τη μικρή γωνιά της Ευρώπης έχει μπει στο μάτι όλων. Ναι. Γιατί δεν έχουν πως αλλιώς να χτυπήσουν. Να τις πάρουν τον πολιτισμό προσπαθούν. Μας τα πήρανε. Μας τα πήρανε. Όχι εννοώ. Τον πολιτισμό. Μας τα πήρανε. Εννοώ την άλλη πολιτιστική κληρονομία. Την άλλη. Μας την πήρανε. Δεν μας την πήρανε. Πώς την πήρανε. Όλη η φιλοσοφία στην ελληνική δεν στηρίζεται. Όλη η ιατρική στην ελληνική. Δεν την πήρανε. Στην ελληνική. Οι γλώσσες δεν στηρίζονται στην ελληνική γλώσσα. Όλες.
Πώς το λένε, μηχανική. Τη δανειστήκανε, ρε παιδί. Τη δανειστήκανε και η μηχανική, η αστρονομία, όλα τα πήραν από τις Έλληνες. Μάλιστα. Δεν μου λες κάτι, θυμάσαι τίποτα από τους δασκάλους σου, τον Τακαδόπουλο και από αυτούς. Λέξεις, φράσεις, κλάματα, κάποια στιγμή που δάκρυσαν, κάποια στιγμή που συγκινήθηκαν. Η μάνα μου και ο πατέρα μου που μιλάγανε μεταξύ τους, τους βλέπαμε κάθε φορά και τα κρύζανε. Το κρύβανε από σας. Το κρύβανε, τα κρύβανε. Το ρώτησα τον πατέρα μου, ο πατέρας, τι γίνει ο παππούς, δεν μου λέει. Δεν ξέρω τι έγινε ο παππούς μας. Έμεινε εκεί ή ήρθε. Πήγανε στην πόλη. Ναι. Κατά το 15, ξέρω εγώ, πήγανε στην πόλη. Ξαφανίστηκε, δεν ξέρω τι έγινε. Και το έλεγε και... και δεν μου έλεγε τίποτα, λεπτομέρειες. Και εγώ μικρός... Γενικά η στάση που κρατούσαν στο σπίτι ήταν να μην σας πούμε πολλά-πολλά, να μην θυμόμαστε και πολλά-πολλά. Ναι, ναι. Και εμείς μικροί δεν ρωτάγαμε, δεν ρωτάγαμε. Αυτό ξέρεις είναι ένα λάθος που το κάναμε όλοι με τους παππούδες μας. Όλοι το κάναμε, όλοι. Όταν είσαι μικρός, έχεις άλλα ενδιαφέροντα και μετά όταν καταλαβαίνεις φεύγει ο παππούς ή ο μπαμπάς. Έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ το μόνο που πήρα από τον πατέρα μου είναι ο χορός. Χόρευε. Χόρευε εξαιρετικά. Ναι. Και τα κουτάλια, τον Γκόνιαλι, με άλλους συνασίτες, αντρικός χορός, χορός φιγούρας. Θα τα πούμε τώρα, εδώ θα πάμε στους χορούς. Και την Πόλκα. Χόρευε, ήταν στην πόλη ο πατέρας μου μεγαλωμένος, δηλαδή 15 χρόνια είχε πάει εκεί, και χορεύανε Πόλκα. Η οποία ήρθε, πήγε στη Σινασό. Ναι, χορεύονταν και Πόλκα στη Σινασό. Πόλκα. Μάλιστα. Και Μαντολίνο είχαν στη Σινασό. Ναι. Και Μελόντικα. Είχε η νουνά μου, Σιναζίτσα, είχε Μελόντικα. Την οποία την έπαιζε με ένα χέρι και με το άλλο. Ναι. Και στην Κεσάρια, νάτος. Νάτος από κάτω φωνάζει. Έπαιζε με το δεξί χέρι και με το άλλο χέρι έκανε τον αέρα. Τον αέρα. Δεν την... Να σου πω ότι ακριβώς το ίδιο όργανο, μουσικό όργανο, έχουμε βρει στο Δίον της Μακεδονίας. Αλήθεια. Της Πιερίας. Έτσι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι συνδέσεις όταν τις κάνετε χωρίς να ξέρετε με τι συνδέεστε, είναι σαν να βάζετε το δάχτυλο στην πρίζα, να σας σηκώνονται τα μαλλιά και να μην καταλάβετε γιατί σας χτυπάει ρεύμα. Αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ξαφνικά μου πετάνε διάφορα πράγματα από διάφορες γωνιές και εγώ βλέπω τις συνδέσεις, τις αόρατες αυτές συνδέσεις, οι οποίες είναι για μένα πολύ ορατές και πολύ υπαρκτές, και βλέπω να μου λέει η γιαγιά ή ένας φίλος ή ένας μεγάλος, έτσι το λέγανε παιδάκι μου, έτσι το κάνανε παιδάκι μου. Και αυτό που λέει έτσι το κάνανε είναι Όμηρος, είναι Θοκυδίδης, είναι, καταλαβαίνεις, τι θέλω να πω, είναι Ευρυπίδης και Σοφοκλής. Και βρέθηκε, συγγνώμη Γιώργος, διακόπτω. Βρήκαμε ένα φίλο Τούρκο που έχει σπίτι, λεφτά αυτός είναι από την Αλάγια και αγόρασε σπίτι στη Σινασό, ψάρο, ηχθιέμπορος είναι, και αγόρασε ένα σπίτι και έχει μέσα μια τοιχογραφία του Κωστή Μελετιάδη που έχει ένα στίχο από τον Σοφοκλή, από την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Και μ' αρέσει που τα συγκεντρώνεις και τα μαζεύεις και εσύ αυτά τα πράγματα σαν συλλέκτης τσέκα τσέκα τσούκου τσούκου, σαν γραμματοσημάκια, προσπαθείς δηλαδή μέσα σου να καλύψεις κενά, ε. Ό,τι βρω από τη Σινασό. Δεν έχω πλατιάσει Καπαδοκία και Μικρασία. Mm-hmm. Δεν έχω πλατιάσει. Δεν είμαι ιστορικός, δεν είμαι και λαογράφος. Εγώ μαθηματικό, με τα μαθηματικά, με τους άνθρωπους των αριθμών είμαι. Αλλά έτσι, για την αγάπη που έχω για την πατρίδα, τα μαζεύω ό,τι προλάβω να σώσω. Θεωρείς πως θα τα καταφέρεις, θα ολοκληρώσεις, είναι άσο, έχει τον άσωτο αυτό το πράγμα. Έχει τον ατελείωτο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέλος. Μας άφησαν τόσα πράγματα αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούμε μια ζωή να τα... Ναι. Να τα μαζέψουμε, όχι να τα... τα μαζέψουμε. Να τα μαζέψουμε. Λοιπόν, πάμε στους χορούς, γιατί εδώ πέρα είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, τους χορούς του Σινασού, του Σινασίτικους. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Τα ακριτικά τραγούδια που είπαμε δεν χορεύονται. Άσο και πολλές φορές τα κάνανε και αυτά, το χορόβανα έτσι για το Θεατίνα. Κοίτασμα, νομίζω ότι ήταν τις τάβλες αυτά τα. Η χορή τη Σινασού είναι κυκλική. Πιθανόν να προέρχονται από τους κύκλους χορούς των αρχαίων Ελλήνων. Το Μαραματέλιο Αργαλιό, Πάψε τα Μεσάνυχτα, Σήμερα η Σημερινή, έχει με διάφορες
με διάφορα βήματα, ας πούμε, κλειστή. Κλειστή και κλικ. Κλειστή και κλικ, με τα χέρια μπρος-πίσω, mm-hmm. τα οποία χέρια δίνουν το ρυθμό του τραγουδιού χορού. Οι ρυθμοί τι ρυθμοί είναι? Απλή. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία. Ένα, τριάρια. Δύο, τρία, τρία, τέσσερα. Τριάρια, και τέσσερα. Τριάρια, και είναι και δύο χωροί που μπαίνουν και μέσα. Μπαίνουν και μέσα με τρία βήματα και μπαίνουν μέσα. Ελληνικά λόγια, ελληνικά τραγούδια. Επίσης οι γυναίκες είχαν ένα χορό με τουρκικό τραγούδι, τον Ίσο. Χορεύανε τον Ίσο σαν γκαριάτιδα. Έβλεπα τη μάνα μου που χόρευε με τις άλλες και η ίσες, μάνα μου χωρίς, Ίσο. Χωρίς να σπάνε. Ίσες δηλαδή. Ναι, γκαριάτιδα έτσι. Ναι. Έτσι. Και πολλές φορές χόρευε στο σπίτι της, στο σπίτι μας, μόνη της, χωρίς τέρι. Μόνη της. Μόνη της, χωρίς τέρι. Χωρίς τέρι. Έβαζε μουσική και ναι, χόρευε. Βάζα εμείς. Και εγώ, εμείς κοιτάγαμε από το παρά, από τη γωνία και αυτή χόρευε. Και όταν μας πήρε χαμπάρι, σταμάτουσε. Ένας χορός γυναικείος, λιτός. Καρσιλαμάς είναι αυτός, αντικριστός χορός είναι. Αντικριστός χορός είναι. Είναι λιτός, απέριτος, σεμνός, ιεροτέλεστος. Όπως το είπες, λακωνικός, καριάτικος. Καριάτιδο. Έτσι. Στο κορμί, χωρίς φιγούρες. Χωρίς φιγούρες και κουνήματα. Λόγω του περιβάλλοντος χώρου. Φοβόντουσαν. Αυτό λες εσύ ή λόγω αυτό, του αυτό. Να κρατήσω τη μνήμη της καταγωγής. Δεν ξέρω, εγώ λέω αυτό. Έτσι, να μην... Γιατί έχει πολλά δωρικά στοιχεία η Καπαδοκία. Η γενικώς η Καπαδοκία, περισσότερα η Συνασσός. Πού να το βρήκαμε. Βρήκαμε τα βάθος, τα βάθη. Μετά είχαμε οι άντρες. Επίσης χορεύανε και τον Πανελλήνιο Συρτό. Είχαμε τραγούδια. Εσύ που στέλνεις το χορό, ζουλένομαι, ζουλένομαι. Σαμιώτησα. Ναι, σαμιώτησα χορεύανε, λοιπόν. Αλλά χορεύανε και οι άντρες εκεί. Σε αυτού του χορού χορεύανε και οι άντρες. Πιασμένοι με μαντήλια. Μεταξύ των αντρών και των γυναικών κρατάγανε μαντήλια. Για τους ευγνώμητους λόγους. Έτσι υπόθηκε. Επίσης με ελληνικό τραγούδι. Επίσης οι άντρες, μόνο οι άντρες, χόρευαν τα κουτάλια. Που... Εδώ πάμε λοιπόν, πάμε σε αυτό τον περίεργο χορό, τον πανέμορφο χορό. Που... Πανκαπαδογικός είναι. Πανκαπαδογικός βεβαίως. Αλλά στη Συνασσό, γραμμένο αυτό που σας λέω, χόρευαν φιγούρα, χορό φιγούρας. Ήταν χορός φιγούρα. Χόρευαν μόνο άντρες. Δηλαδή. Ναι, κάνανε πολλές φιγούρες. Γιατί έχω δει σε διάφορα γαβουστήματα που γίνονται τώρα τελευταία, το γκόνιαλι, αυτό το γκόνιαλι, το χορό των κουταλιών, που χορεύουν όλοι μαζί, άντρες, γυναίκες, ένα, δύο, τρία. Ταν, 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 τίποτα άλλο. Οι συνασίτες είχαν πάρα πολλές φιγούρες. Γονατίζανε γύρω πάνω από ένα τον άλλο. Ήταν χορός φιγούρα, γιατί μετά ερχόταν και τα προξενιά μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Ανάλογα ποιος έκανε την πιο καλή φιγούρα, ήταν και ζηλευτός γαμπρός. Ναι. Δυστυχώς όμως. Να πούμε ότι κρατάνε τα κουτάλια. Τα κουτάλια, ξύλινα κουτάλια. Για το ρυθμό. Με τις κοιλιές το καθένα και τα χτυπάνε και αυτά. Κρατάνε και αυτοί το ρυθμό δηλαδή. Έτσι, πολύ σημαντικό. Σε αυτό το τραγούδι. Τα τουρκικά τραγούδια έπαιζαν Τούρκοι. Ούτε. Και το τσάζι. Το τσάζι. Δυστυχώς όμως τα νέα παιδιά μας δεν θέλουν να χορεύουν μόνο άντρες. Δεν ξέρω, τους παίρνει την περίεργο. Να μου πεις και το ζεμπέκικο χορεύουν οι γυναίκες, αλλά... Είναι ειδικός χορός. Αντρικός χορός. Και άλλα πολλά. Και να μην το χαλάσουμε. Λες εσύ τώρα. Να μην το χαλάσουμε. Αφού χορεύανε στην Ασό έτσι, αυτό να μείνει. Γιατί να το... Ποιος ο λόγος να χορέψουν οι γυναίκες όσο... Το κουνέ. Πάντως σε άλλα καπαδοκικά χωριά πόλης υπάρχουν όλοι, γυναίκες που χορεύουν. Όλοι χορεύουν. Όλοι μαζί. Άντρες γυναίκες. Ναι. Αλλά στη Συνασσό, γιατί να χορέψουν χορό, δηλαδή σε γλέντι του σωματείου. Γιατί να χορέψουν οι γυναίκες, ποιος ο λόγος, τι θα κερδίσουν δηλαδή. Α, το να χορεύει άντρα, έτσι όπως το είδανε παλιά. Περίεργο φαίνεται, θα μου πεις είσαι λίγο στενοκέφαλος. Όχι, δεν ξέρω. Σε έχουν πει στενοκέφαλο, έτσι. Βέβαια. Τι να πω, στενοκέφαλιά είναι αυτή. Ξέρω, η παράδοση. Θα μου πεις εμένα, μην κοιτάς, εγώ δεν παίρνω θέση. Η παράδοση, άμα έρθει. Δεν αν είναι με ρωτάς εμένα, εγώ είμαι πολύ πιο αυστηρός από σένα. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάς εσύ. Η παράδοση δεν είναι στάχτη. Είναι φωτιά που συνεχίζεται.
Και η παράδοση δεν είναι ένα ρούχο κομμένο και γραμμένο για, για το σώμα μας, για τα μέτρα μας, για να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι παράδοση. Τελείως. Είναι παράδοση. Έτσι. Βέβαια, δεν πρέπει να μένει και στα ψυγεία και στα μουσεία μέσα, μόνο κλειστά, ερμητικά κλεισμένη, και να καταστρέφεται και να χάνεται. Είμαι περήφανος, το λέω και το καταθέτω, ότι έσωσα, αν όχι όλα τα όλους τους χορούς της Συνασού, τουλάχιστον τον Ίσο. Τον Ίσο δεν τον ήξερε κανένας από τη γενιά μας. Δεν ξέρω γιατί, δεν θέλανε οι γονείς τους να το χορέψουν, δεν μπορούσαν να το χορέψουν, ντρεπόταν να το χορέψουν, δεν ξέρω. Εγώ έβλεπα τη μητέρα μου και τους συγγενείς μας και χόρευαν στα μεταξύ μας γλέντια τον Ίσο, να μην το σώσουμε. Υπερηφανεύομαι που τον έσωσα. Σώζεται και μια πολύ ωραία σκηνή, κινηματογραφική σκηνή στο ντοκιμαντέρ. Συνασώς, τοπογραφία μνήμης. Που χορεύει η γιαγιά εκεί πέρα τον Ίσο. Όταν την έφερα εγώ, επειδή θυμόμουν ποια χόρευε, ας πούμε, και την έφερα εγώ και χόρευσε, και όταν χόρευσε, κατεβήκαν όλοι οι συνασίτες κάτω εκεί που ήταν η πίστα. Οι πιο πολλοί κλαίγανε. Γιατί δεν την είχαν ξαναδεί άλλη φορά. Γιατί χόρεψε για τις ανάγκες της ταινίας, ναι, μόνο. Την έφερα από την Ελευσίνα, μόνο που ήταν στο Χαϊδάρι. Την έφερα μεταξύ από το Χαϊδάρι στον Πάφη, γιατί μου ζήτησαν οι οπέρατες, οι συνοδέντες. Μια γυναίκα να χορέψει αυτόν τον χώρο, και σκέφτηκα την μια Ελένη, πήγα στο Χαϊδάρι, την έφερα, χόρεψε. Ήταν τελευταία. Μία και τελευταία το χόρεψε, μία φορά και τελευταία. Μία φορά και τελευταία, και δεν υπάρχει άλλη. Καταγραφή. Καταγραφή και άλλη γυναίκα να το χορεύει. Εγώ το δίδαξα στο Λύκειο Ελληνίδων και τα κορίτσια του Λυκείου το μάθανε και το χορέψανε στο Ηρώδιο. Αλλά μου λέει ο Μέγας Δρανδάκης, ο Λευτέρη Δρανδάκης, μου λέει: Κυριάκο, να σου είναι γυναίκα, να σε βγάλω στο Ηρώδιο, να του τρελάνει όλοι. Γιατί με αυτό γεννήθηκα. Όταν το χορεύει. Σου έρχεται καθόλου στη μνήμη την ώρα που το χορεύεις η μητέρα σου? Πάντα μου πιάνουν τα ζουμιά. Πάντα. Όταν το δείχνω δηλαδή. Δεν το χορεύω σε παράσταση. Ποτέ. Όχι σε παράσταση. Το δείχνω σε χορευτικά. Ναι. Εγώ δει να το χορεύεις στο πανηγύρι. Τι μου λες τώρα. Ποτέ. Εγώ ποτέ. Πάση περιπτώσει. Το δείχνω σε χορευτικά. Το έχω δείξει σε όλα τα χορευτικά. Πάντοτε όταν το χορεύω, πιάνω τα δάκρυα. Βλέπεις τη μάνα σου απέναντί σου. Βέβαια. Πού να φανταστεί τώρα η μάνα μου ότι θα χορέψει τον Ίσο στο Ηρώδιο. Πού θα φανταστεί. Θα χόρευαν τον Ίσο στο Ηρώδιο. Μεγάλη υπόθεση. Όντως. Να πούμε ότι το σωματείο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Ναι, το 1986. Ναι. Για τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του. Να πούμε ότι το σωματείο η νέα συνάσος του Πειραιά είχε πολύ μεγάλη δράση ευεργετική υπέρ των Ελλήνων μέσα στην κατοχή. Έκανε ράνους για τους στρατιώτες μας που ήταν στον πόλεμο, για τα ορφανά, για το πόλεμο, για το μέτωπο το αλβανικό. Είχε πολύ μεγάλη δράση που δείχνει την κοινωνικότητα των συνασιτών, που δείχνει ότι δεν είναι μια απομονή. Την οικονομική άνεση. Την οικονομική άνεση. Γιατί είχαμε πολλά μαγαζιά στον Πειραιά με πολλά λεφτά. Πες μου μερικούς διάσημους συνασίτες έτσι που κλείνουμε τώρα έτσι για να το. Είχαμε έναν καθηγητή νευρολόγο, τον Νίκο, τον. Πες μου τον καρδιοχειρουργό, τον μεγάλο. Ναι, είναι ο σημερινός Αυξέντιος Καλαγκός, ο οποίος είναι συνασίτης. Ο παππούς του ήταν συνασίτης, γεννήθηκε στην πόλη αυτός. Μην πεις τίποτα άλλο, όποιος θέλει να ψάξει για αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα, τον σπουδαίο άνθρωπο, να τον γκουγκλάρει που λέτε εσείς οι νέοι, δηλαδή ψάξτε το να δείτε ποιος είναι αυτός. Έχει κάνει 15.000 εγχειρήσεις σε φτωχά παιδιά. Δωρεάν. Παιδιο καρδιοχειρουργός. Παιδιο δωρεάν. Ψάξτε να δείτε για αυτόν τον μεγάλο συνασίτη. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Σε ευχαριστώ για το ταξίδι, Κυριάκο μου. Ευχαριστώ και εγώ. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι.
Τι κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Oh.